Το δεύτερο συμπόσιο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης για την περιοχή Αμφίπολης Δυτικού Παγκαίου διοργανώνουν η Ονδία Αμφιπόλεως του Υπουργείου Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης και η Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο του ΤΕΗ Σερών στις 6 και 7 Οκτωβρίου. Πρόκειται για τη συνέχεια του πρώτου συμποσίου που είχε διοργανώσει πέρυσι η Ονδία Αμφιπόλεως, η οποία από συστάσεώς της έχει ως σκοπό να εργαστεί προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης της Αμφίπολης. Αυτό τόνισε μετεπιτάσως ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΔΗΣ, Γιώργος Μακουσιάρης, ο οποίος επισήμανε πως στόχος είναι η αφύπνιση της τοπικής κοινωνίας και η ενεργοποίηση όλων, ώστε να αναδειχθεί η περιοχή της Αμφίπολης στο σύνολό της και να καταστεί σημαντικός τουριστικός πόλος έλξης. Πρέπει να αναπτύξουμε την υπόλοιπη περιοχή, πρέπει να αναδείξουμε τα υπόλοιπα που έχει να δείξει ο τόπος μας, έτσι ώστε όταν και ο τύμβος Καστά αναδειχθεί, να μπορούμε πια να υποδεχθούμε τουρίστες οι οποίοι θα αφήσουν ένα όφελο στην περιοχή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας. Ας κρατήσουμε εδώ στο μυαλό μας ότι η Θεσσαλονίκη έχει, με στοιχεία της περιφέρειας που ανακοινώθηκαν πριν λίγες ημέρες, έχει 3,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Είναι δίπλα μας στα 100 χιλιόμετρα από εμάς. Είναι μια τεράστια δεξαμενή δυνητικών τουριστών, οι οποίοι, εάν το εκμεταλλευτούμε και αν δουλέψουμε σωστά και οργανωμένα όλοι μας, θα εξασφαλίσουν μια συνεχή ροή τουριστών 365 μέρες το χρόνο. Εδώ, το πώς θα το πετύχουμε αυτό, πώς θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τον τόπο μας, θα το απαντήσει το δεύτερο τουριστικό συμπόσιο. Το απάντησε το πρώτο τουριστικό συμπόσιο πέρσι, θα το κάνει και το φετινό συμπόσιο. Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Γιάννης Μωυσιάδης, κατά την τοποθέτησή του, τόνισε πως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας γενικά και η Περιφερειακή Ενότητα Σερών ειδικότερα δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη του τουρισμού. Η Περιφέρεια γενικά, αλλά και η Περιφέρεια. Η Περιφερειακή Ενότητα Σερών ειδικά ρίχνουν βάρος ιδιαίτερο στην ανάπτυξη του τουρισμού. Μόνο ότι ο νομός μας μέχρι πριν μερικά χρόνια θεωρούνταν εντελώς εκτός του αντικειμένου αυτού και της δραστηριότητας αυτής, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πραγματικά οι δυνατότητες και είναι έγκλημα στην κυριολεξία το να μην τις αξιοποιούμε, να μην τις χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ανάπτυξη του τόπου. Δεν είναι μόνο οι αρχαιολογικοί θησαυροί που υπάρχουν. Δεν είναι μόνο η πολιτιστική ανάπτυξη που υπάρχει. Ο θρησκευτικός τουρισμός που έχει οπωσδήποτε στοιχεία που μπορούν και εδώ να αξιοποιηθούν. Είναι η φύση επίσης η οποία μας έχει δώσει το σπήλαιο της Αλιστράτης από τη μία μεριά και επίσης ο συνδυασμός φύσης και ανθρώπινης παρέμβασης, αυτό είναι κάτι σπάνιο, με τη λίμνη Κερκίνη. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα πράγματι να αξιοποιηθούμε, να αξιοποιήσουμε όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση να συνεργαστούμε και γι' αυτό το λόγο συνεργαζόμαστε με την ΟΔΗ Αμφιπόλεως, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προαγάγουμε την κίνηση αυτή που γίνεται για την ανάπτυξη του τουρισμού. Εμείς το σκεπτόμαστε και γενικά, αλλά ειδικά έχουμε το Δυτικό Παγκαίο και με κέντρο την Αμφίπολη. Άλλωστε στην όλη προσπάθειά μας η Αμφίπολη είναι η ναυαρχίδα του αγώνα μας. Παρούσα στην συνέντευξη τύπου ήταν και η γνωστή αρχαιολόγος Κατερίνα Περιστέρη, η οποία συνεχάρει τους διοργανωτές για την εκδήλωση που θα λάβει χώρα. Ένα μεγάλο μπράβο στην ΟΔΗΑ Αμφιπόλεως για τον αγώνα που κάνει, έτσι ώστε να προωθήσει τον πολιτισμό και την ομορφιά αυτού του τόπου, της περιοχής της Αμφίπολης. Εύχομαι να έρθουν καλύτερες μέρες για την περιοχή και πραγματικά να μπορέσουμε να είμαστε χαρούμενοι όλοι ότι η Αμφίπολη πάει μπροστά. Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΔΗΣ Αμφιπόλεως, Χρήστος Τσαρβένης, αναφέρθηκε αναλυτικά στο πρόγραμμα του συμποσίου. Το δεύτερο συμπόσιο, έχω την ιδιότητα και του Προέδρου του συμποσίου. Είναι το αποκοίημα του περσινού προβληματισμού που έγινε στο πρώτο συμπόσιο
Και από κύμα ακριβώς αυτής της, της διενέργειας αυτού του συμποσίου. Πέρυσι ήταν ένα πολυθυματικό συμπόσιο που θέλαμε πραγματικά να αγγίξουμε όλους τους τομείς τουρισμού που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην περιοχή με όλα τα θέματα. Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τους συνέδρους και τους ομιλητές μας οδήγησαν στο σημερινό συμπόσιο με δύο κεντρικά θέματα που θα ακουστούν στις δύο μέρες που διεξάγεται το συμπόσιο. Το πρώτο θέμα είναι, την πρώτη ημέρα είναι το Σάββατο στις 6 Οκτωβρίου, είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Αμφίπολης και της ευρύτερης περιοχής, η αρχαιολογία και συμβολή του στον πολιτισμό και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής της Αμφίπολης Δυτικού Παγκαίου. Τέλος, ο δικηγόρος Δημήτρης Γαρούφας, ως εκπρόσωπος της Οδής Αμφιπόλεως, ενημέρωσε για τα αποτελέσματα που είχε το πρώτο τουριστικό συμπόσιο, από το οποίο εξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα και επιπλέον εκδόθηκε ένας πλήρης τουριστικός οδηγός για την περιοχή. Στο δεύτερο συμπόσιο, αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί, τόνισε ο κ. Γαρούφας. Από το συμπόσιο εκείνο διατυπώθηκαν προτάσεις που δόθηκαν σε όλους τους αρμόδιους φορείς, την Περιφέρεια, Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, Υπουργείο Τουρισμού και υλοποιήθηκαν και κάποιες από τις αποφάσεις. Θα είδατε όλοι ότι εκδόθηκε ένας τουριστικός οδηγός, ένας καλέσθητος τόμος 164 σελίδων με πλούσιο φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζει την ιστορία, τα μνημεία, τις φυσικές ομορφιές της περιοχής, χρήσιμες πληροφορίες για τους επισκέπτες. Είναι μια μοναδική έκδοση, θα έλεγα. Για λίγες περιοχές της Ελλάδος υπάρχουν αντίστοιχες εκδόσεις. Και αυτό είναι και η επιτυχία των ανθρώπων που ξεκίνησαν αυτή την προσπάθεια. Και αποδεικνύοντας ότι όταν οι πολίτες αποφασίζουν να γίνουν ενεργοί πολίτες, πετυχαίνουν θαύματα. Αυτά που πιθανώς δυσκολεύεται λόγω γραφειοκρατίας ή άλλων αγγυλώσεων η δημόσια διοίκηση ή άλλοι φορείς, μπορούν να το πετύχουν οι πολίτες.